Είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να πούμε καταρχάς στους γιατρούς πως είμαστε στο πλάι σας. Εσείς που προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στο δημόσιο σύστημα υγείας και είσαστε υπό ένα καθεστώς με παγωμένους μισθούς εδώ και 15 χρόνια. Είμαστε στο πλευρό σας γιατί ο δικός σας αγώνας είναι και δικός μας αγώνας κόντρα σε όλες τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τις μετακινήσεις, την υποστελέχωση κλινικών και τμήματων που βάζουν σε κίνδυνο τις δικές μας ζωές αλλά και τις δικές σας ζωές. Η υπαχρωματοδότηση, η υποστελέχωση και η εμπορευματοποίηση της υγείας επιβαρύνει το τσακισμένο εισόδημα του λαού και είναι αποτέλεσμα της πολιτικής και αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων που οδηγεί στην ανέχεια τους εργαζόμενους, τους βιοπαλαιστές, τους επιστήμονες με μειώσεις μισθών, φορολογικό ξεζούμισμα με άμεσους και έμεσους φόρους, αύξηση της τιμής για την ενέργεια, τη στέγη και τα τρόφιμα. Σε αυτή λοιπόν την πολιτική που δεν βρίσκει λεφτά για την υγεία, αλλά πληρώνει για να συμμετέχει η χώρα μας στο σφαγιασμό του Παλαιστινιακού λαού, εμείς πρέπει να γίνουμε εδώ και τώρα μια γροθιά, να δώσουμε ο ένας το χέρι στον άλλον για να παλέψουμε για αυτά που μας θερούν. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει παρά μόνο μέσα από τον οργανωμένο μαζικό αγώνα, μέσα από τα σωματεία μας που πρέπει να είναι κάστρα αγώνα και διεκδίκησης και όχι νεροκουβαλητές εργοδοτών και κυβερνήσεων. Ο φετινός προϋπολογισμός συνεχίζει να υπαχρωματοδοτεί και να υποστελεχώνει και να ξεπουλάει τη δημόσια υγεία σε επιχειρηματικούς ομίλους, κάνοντας το δικαίωμα για πρόσβαση σε δωρεάν και δημόσια υγεία εμπόρευμα. Από τα 7 δις του προϋπολογισμού, μόνο τα 600 προβλέπεται να πάνε στην υγεία, αυξάνονται οι εισφορές στον ΕΟΠΗ και το 95% της φορολογίας του προϋπολογισμού είναι από μισθωτούς, συνταξιούχους, μικρούς αυτοαπασχολούμενους και τη φτωχή αγροτιά. Αυτό τα λέει όλα, δηλαδή ότι ακόμα και στην υγεία που είναι υπό δημόσιο και κρατικό έλεγχο έχουμε ένα κράτος για τους λίγους που έχουν κατσικωθεί στις πλάτες μας και όχι για τους πολλούς. Μας τα παίρνουν από παντού και δεν μας παρέχουν ούτε τα αυτονόητα. Ο αγώνας λοιπόν των γιατρών είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων και όλου του λαού. Για το λόγο αυτό θέλουμε να πούμε ότι προκύπτει για μας όλους ένα ακόμα καθήκον να ξεκαθαρίσουμε και να τελειώνουμε μια και έξω με τα τσιράκια των εργοδοτών και των κυβερνήσεων που υπάρχουν στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και το λέω με αφορμή ότι εδώ πέρα με ευθύνη συγκεκριμένων δυνάμεων δεν έχει πάρει απόφαση το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και βρίσκεται αντιπροσωπεία του Διοικητικού του Συμβουλίου. Είναι αυτοί οι οποίοι υπάρχουν ως πλειοψηφία στο Εργατικό Κέντρο και δεν πήραν απόφαση ούτε για τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου στη σύσκεψη σωματείων στο νοσοκομείο Μεταξά για την οργάνωση του αγώνα για το κλείσιμο του τμήματος του Μαστού στο μεγαλύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο της χώρας. Είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι η αλληλεγγύη που έχει συγκεντρωθεί στο Εργατικό Κέντρο από σωματεία για το λαό της περιοχής μας είναι ακόμα στο ισόγειο του κτηρίου και δεν έχουν κουνήσει το δάχτυλό τους για να κουβαλήσουν μια κούτα με νερά. Είναι αυτοί που αρνήθηκαν να φύγει πούλμαν με έξοδα του κέντρου να πάει να ξελασπώσει το λαό της Θεσσαλίας, γιατί κατά τη γνώμη τους ήταν μια γελοιότητα. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι δυνάμεις αυτές που ψάχνουν μεσίες μέσα από κυβερνητικές εναλλαγές, οι οποίοι μεσίες βέβαια έφεραν το δημόσιο σύστημα υγείας στη σημερινή κατάσταση, τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, 4 μνημόνια και έκαναν την Ελλάδα χωράφι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για να δολοφονούν. Δυστυχώς για αυτούς τους λίγους αχυρανθρώπους στο Εργατικό Κέντρο, στον Πειραιά και γενικότερα στην Ελλάδα υπάρχει το ΠΑΜΕ και τα σωματεία που συσπηρώνονται μαζί με συνδικαλιστές και έχουμε καθαρό πως μόνο η πάλη των εργαζομένων μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή κατάσταση. Είμαστε εδώ λοιπόν όλοι μαζί να δώσουμε δύναμη στη δύναμή μας, να φωνάξουμε νίκη στους αγωνιστές γιατρούς και συμμετοχή όλων στην αυριανή απεργιακή συγκέντρωση στις 12 η ώρα στο Υπουργείο Υγείας και να πάρουμε όλοι μαζί αποφάσεις για συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 15 Δεκέμβρη για τον προϋπολογισμό, οργώνοντας χώρους δουλειάς για να είμαστε χιλιάδες εκείνη την ημέρα για να μην μπορεί να κραχτεί ούτε η κυβέρνηση, ούτε τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, ούτε και τα τσιράκια τους. Καλή δύναμη σε όλους.